Θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο, θα εστιάσουμε στην δράση της τοπικής κοινωνίας και των κινημάτων απέναντι στο ίδιο ζήτημα. Οπότε καλωσορίζουμε τον Στάθη Ντούρο, ο οποίος θα αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα και από μένα. Καλή σου μέρα, κάνε εσύ την εισαγωγή αν θέλεις. Εγώ θα κλείσω την κάμερά μου γιατί εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα με τη σταθερότητα του διαδικτύου για να μην έχουμε περαιτέρω θέματα, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε ως συντονισμό συλλογικότητων. Εμείς θα αναφερθούμε περισσότερο στα πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, τις δράσεις του κινήματος όλα αυτά τα χρόνια, μιας και οι τεχνικές λεπτομέρειες του ζητήματος, αν και είναι και πολύ χρήσιμες, και στο ζήτημα της επιχειρηματολογίας είναι χρήσιμες και στο ζήτημα της αποδόμησης, τελικά η ίδια η εμπειρία από τους αγώνες που διεξήχθησαν στην πόλη ενάντια στην καύση σκουπιδιών απέδειξε κατά τη γνώμη μας ότι αυτό το οποίο βαραίνει τελικά και διαμορφώνει συνείδηση είναι η σύνδεση αυτών των ζητημάτων με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα τα οποία διεξάγεται διά πάλι, όπως είναι το ζήτημα της ενέργειας, όπως είναι το ζήτημα της εργασίας, όπως είναι το κυρίαρχο, αν θέλετε, ζήτημα, και θα αναφερθώ σε αυτό το πράγμα, ποιος τελικά λαμβάνει αποφάσεις και εναντίον ποιου λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Εγώ αρχίζοντας θέλω να πω καταρχάς το εξής, ότι την περίοδο την οποία συζητάμε δεν είμαστε σε μια περίοδο έξαρσης του κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών. Είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, σε μια περίοδο που θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να βγούμε από μια ήττα, γιατί υπέστημεν μια ήττα γύρω από το ζήτημα και με βαριές απώλειες και ουσιαστικά αυτό το οποίο βήμα-βήμα προσπαθούμε να ξαναστήσουμε στην πόλη του Βόλου είναι το ζήτημα της συλλογικής αντίστασης ενάντια στην περιβαλλοντοκτόνο πολιτική, η οποία είναι και πολυδιάστατη στην περιοχή μας όπως και ευρύτερα, δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή η οποία δεν είναι το μοναδικό ζήτημα με περιβαλλοντικές συνέπειες στο ζήτημα της καύσης σκουπιδιών. Έχουμε το ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε παραγωγική γη. Έχουμε το ζήτημα της δημιουργίας τερματικού σταθμού LNG, υγροποιημένου αερίου δηλαδή, μέσα στον Παγασιτικό και πολύ κοντά στην περιοχή του Βόλου. Έχουμε την τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία υπέστη όλη η περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα και η περιοχή της Μαγνησίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτέμβρη. Από αυτή την άποψη, αν μιλάμε για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έναν καμβά πολύ μεγάλο κιόλας ζητημάτων. Να συμπεριλάβω προφανώς αυτό το πράγμα και το ζήτημα του νερού, που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στην πόλη του Βόλου, η κακής ποιότητας νερού. Άρα, από αυτή την άποψη, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο καμβά ζητημάτων, τα οποία μπορεί να έχουν μια περιβαλλοντική αφετηρία, αλλά ουσιαστικά έχουν πολύ πιο βαθιές κοινωνικές συνέπειες. Με αυτή την αφετηρία, λοιπόν, εγώ θα πω ότι στο κίνημα στο Βόλο, από το 18 ας πούμε και μετά, από το 2018 και μετά, ουσιαστικά εμφανίστηκαν δύο κυρίαρχες στάσεις σε σχέση με τον αγώνα, τις προεκτάσεις του και τελικά τους βασικούς στόχους με τους οποίους πρέπει να συγκροτηθεί αυτό το κίνημα και με τα κέντρα με τα οποία να συγκρουστεί. Η μία τάση ουσιαστικά αντιλαμβανόταν το ζήτημα της καύσης σκουπιδιών με έναν στενά, θα έλεγα, περιβαλλοντικό χαρακτήρα, ο οποίος φιλοδοξούσε τελικά να ενώσει με έναν διαταξικό τρόπο την πόλη του Βόλου. Απόρρια αυτού του πράγματος ήταν αυτό που με έναν τρόπο αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση πριν του Μάρκου,
ότι στην αρχική συγκρότηση των πρώτων μορφών κινηματικής εκδήλωσης ενάντια στην καύση σκουπιδιών υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πολιτικός καμβάς χρωματικών αποχρώσεων, δηλαδή από κόσμο που μπορεί να πρόσκειταν στη Νέα Δημοκρατία μέχρι στην άκρα αριστερά και στην αναρχία, όπως είπε και ο Μάρκος, χωρίς όμως να είναι αυτό καθ' αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Το πρόβλημα τελικά ήταν ότι αυτή η τάση που εκφραζόταν στο κίνημα ουσιαστικά συνομιλούσε με κάποια κέντρα εξουσίας ως διαμεσολαβητές της επίλυσης αυτού του ζητήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην πρώτη διαδήλωση, η οποία έγινε το 2018 στο Βόλο, ουσιαστικά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στηρίχτηκε ή συμπορεύτηκε μαζί της όλος ο ΕΣΜΟΣ, ο οποίος είχε σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό υπογράψει το έγκλημα της κάψης σκουπιδιών, είτε μέσα από τις θεσμικές του θέσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, είτε μέσα από τις θεσμικές τους θέσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε μέσα από τις θεσμικές του θέσεις σε διάφορα πόστα του Δήμου Βόλου. Αυτή η λογική ουσιαστικά έθετε δύο πολύ σοβαρά όρια. Λοιπόν, το πρώτο όριο ήταν το ότι το εργοστάσιο Τσαγέτ, η ύπαρξή του και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς δεν θα μπουν στην ατζέντα της συζήτησης. Και αυτό το αναφέρω γιατί. Γιατί το εργοστάσιο Τσαγέτ δεν είναι πρόβλημα για την πόλη του Βόλου μόνο μέσω της καύσης σκουπιδιών. Προφανώς με την καύση σκουπιδιών αυτό το πρόβλημα διωγγώθηκε και πήρε τεράστιες διαστάσεις. Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται εντός του αστικού ιστού του Βόλου, με πολύ μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ούτως ή άλλως λόγω της δραστηριότητάς του και της παραγωγής τσιμέντου, που είναι μια βαριά περιβαλλοντική δραστηριότητα, και ένα σημείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν ένα από τα μεγάλα εργοστάσια της περιοχής που ήταν ακόμα από την δεκαετία του 80 πετυχημένο δημιουργίας σχέσεων εργοδοτικού συνδικαλισμού. Δηλαδή το ότι ακόμα και στο ζενίθ της κινηματικής δραστηριότητας ενάντια στην καύση σκουπιδιών, σχεδόν σύσσωμο το κομμάτι που στρατεύονταν με αυτόν τον συνδικαλισμό βρέθηκε ενάντια στο κίνημα, και μιλάμε ουσιαστικά για την πτέρυγα εντός του συνδικαλιστικού κινήματος που πρόσχεται στην ΔΑΚΕ και στην ΠΑΣΚΕ, λοιπόν, και ότι αυτή η πτέρυγα είχε φτάσει μέσα στο εργοστάσιο ουσιαστικά να συνδιαλέγεται με την διοίκηση του εργοστασίου, δημιουργούσε από ό,τι καταλαβαίνετε τεράστια προβλήματα στην εκδήλωση ενός κινήματος και εντός του εργοστασίου που τελικά θα δρούσε υπονομευτικά σε αυτήν την κατάσταση, και βέβαια δημιουργούσε πιέσεις σε αυτό το οποίο αναφερόμουν πριν, στο ότι πείτε ό,τι θέλετε για την καύση σκουπιδιών, αλλά η ύπαρξη του εργοστασίου αυτού ουσιαστικά εντός του αστικού ιστού της πόλης είναι ένα ζήτημα αδιαπραγμάτευτο, το οποίο δεν θα το θίξει κανείς. Και δεύτερο ζήτημα, το οποίο έθετε ένα όριο στην κουβέντα εντός του κινήματος εκείνη την περίοδο, ήταν το ζήτημα του θεσμικού αγώνα, δηλαδή προκρίνονταν πάρα πολύ έντονα και ακόμα και σήμερα με έναν τρόπο προκρίνεται και σε άλλα, αν θέλετε, κινήματα τα οποία αφορούν περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ότι τελικά η κρίσιμη μάχη δεν θα είναι η μάχη του δρόμου, δεν θα είναι η μάχη της διαμόρφωσης κοινωνικού συσχετισμού με όρους αγώνα, με όρους διαμόρφωσης μιας νέας συνείδησης αγωνιστικής, αλλά τελικά θα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να περάσει μέσα από μια δικαστική διαμάχη με μια θεσμική διαπραγμάτευση, προκειμένου τελικά να επανακαθοριστεί το πλαίσιο. Ο συντονισμός συλλογικοτήτων, ουσιαστικά που δημιουργήθηκε αργότερα από την Επιτροπή Αγώνα, δηλαδή δημιουργήθηκε ουσιαστικά έναν χρόνο μετά από την Επιτροπή Αγώνα, ουσιαστικά προσπάθησε
να σπάσει αυτά τα δύο όρια. Και πώς θα έσπασε αυτά τα δύο όρια? Πρώτον, θέσαμε με κοινωνικούς όρους καταρχάς το ζήτημα της καύσης σκουπιδιών, ότι, να το πω έτσι πολύ χοντρά, δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις συνέπειες αυτού του πράγματος, και προφανώς δεν είναι δυνατόν να παθεί η καύση σκουπιδιών στην περιοχή του Βόλου και της Μαγνησίας χωρίς να πειραχθεί και χωρίς να μιλήσουμε για το ίδιο αυτό καθ' αυτό το ζήτημα ύπαρξης του εργοστασίου. Ακριβώς γι' αυτό προκρίναμε το σύνθημα του να φύγει η Λαφάρζα από την πόλη. Πολύ δε περισσότερο προκρίναμε ένα τέτοιο σύνθημα, γιατί δικιά μας αντίληψη είναι ότι αν το κομμάτι της κοινωνικής πλειοψηφίας, το οποίο διεκδικεί να ζήσει καλύτερα στον τόπο του, δεν σπάσει τους όρους, το ποτηρητή που ουσιαστικά έθεσε η Λαφάρζ στην περιοχή για να επιβάλλει την καύση σκουπιδιών, ουσιαστικά δεν θα μπορέσει να απαντήσει ούτε στο βασικό ερώτημα, που είναι ο τερματισμός της καύσης σκουπιδιών. Και εδώ μια μικρή παρένθεση. Η Λαφάρζ και η ΑΓΕΤ, εκμεταλλευόμενοι και αυτό το οποίο ανέφερα πριν, δηλαδή τις σχέσεις τους με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, εξοραίζοντας διαρκώς το ρόλο τους με ένα πλατή υποτιθέμενο κοινωνικό έργο, προσφορές, δημιουργία παιδικών χαρών, συμβολή σε κοινοφελή ιδρύματα κτλ, είχαν και έχουν φτιάξει σοβαρούς κοινωνικούς δεσμούς με μερίδα της πόλης. Και δεν μιλάω μόνο με τη μερίδα της πόλης με άμεσα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Μιλάω και για κατώτερα στρώματα τα οποία τελικά συμφύονται με αυτήν την πολιτική. Δεν δρά απλά ως μία επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Βόλου. Δρά ουσιαστικά ως ο βασικός πολιτικός και κοινωνικός, αν θέλετε, εκφραστής των μετασχηματισμών και των αποφάσεων που παίρνονται στην πόλη του Βόλου. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ο σύγχρονος τρόπος με τον οποίο κάνουν επενδύσεις όλα τα κεφάλαια στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία της συζήτησης που έγινε και γύρω από τις Κουριές και την Eldorado Gold. Είναι η ίδια συζήτηση η οποία διεξάγεται γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών από τον Άκτορα και την Τέρνα, και είναι η ίδια συζήτηση, αν το ψηλαφίσουμε λίγο, που διεξάγεται γύρω από κάθε μεγάλη αντικοινωνική τελικά επένδυση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην χώρα. Και το δεύτερο, λοιπόν, που σπάσαμε, ήταν ότι εμείς προτάξαμε το ζήτημα του αντιθεσμικού αγώνα, δηλαδή ενός αγώνα ο οποίος δεν θα αποσκοπεί στο να διαπραγματευτεί ούτε με ένα κυβερνητικό πλαίσιο, ούτε με τους όρους τελικά καύσης σκουπιδιών, δηλαδή με το αν θα υπάρχουν καλύτερα φίλτρα, με το αν θα είναι λιγότερες οι ποσότητες καύσης κτλ. Εμείς θέσαμε ως κριτήριο ότι πρέπει η κοινωνική πλειοψηφία να θέσει τους δικούς της όρους διαβίωσης, που αυτή η δική της όρη διαβίωσης είναι εντελώς εχθρική με οποιοδήποτε είδος καύση σκουπιδιών στην πόλη. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα άνοιξαν ένα ευρύ πεδίο συζήτησης και διαπάλης, κορύφωση του οποίου, και κατά τη γνώμη μας είναι και η κορύφωση μέχρι στιγμής του αγώνα ενάντια στην καύση σκουπιδιών, και αυτό, αν θέλετε, φαίνεται και από τον τρόπο που αντιμετώπισε το κράτος και οι μηχανισμοί του αυτή την στιγμή, είναι η μεγάλη διαδήλωση στις 13 Ιούνιου του 2020, η οποία οργανώθηκε κυρίως από το Συντονισμό Συλλογικοτήτων Βόλου, με την άμεση ή έμεση απουσία μια σειράς άλλων παραγόντων που είχαν συμβάλει στο κίνημα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, ουσιαστικά και η Επιτροπή Αγώνα απουσίαζε από το εν λόγω συλλαλητήριο και οι δυνάμεις του ΚΚΕ απουσίαζαν από το εν λόγω συλλαλητήριο. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο χιλιάδων κόσμου, το οποίο κατεστάλλει άγρια από τις δυνάμεις καταστολής, οι οποίες περιφρουρούσαν ως κτήμα τους το εργοστάσιο της Λαφάρζ. Και πέρα από αυτό, εκείνες τις ημέρες δημιουργήθηκε, η πόλη του Βόλου ουσιαστικά βρισκόταν σαν να είναι κατηλημένη πόλη από τις δυνάμεις ασφαλείας και τις δυνάμεις καταστολής.
Και απόρρια αυτού ήταν και ο ξυλοδαρμός, ο θανατηφόρος τελικά θα έλεγα, ξυλοδαρμός του Βασίλη Μάγκου, την επόμενη της διαδήλωσης έξω από τα δικαστήρια της πόλης, που προσάγονταν συλληφθέντες της προηγούμενης ημέρας. Από αυτή την άποψη και το ζήτημα του Βασίλη του Μάγκου, για εμάς, και το λέω για εμάς γιατί δεν ήταν αυτονόητο ούτε στην πόλη, ούτε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κινήματος, δεν είναι απλά ένα ακόμα στιγμιότυπο μιας ακραίας αστυνομικής βίας, η οποία ξεσπάει ανεξέλεγκτα από εδώ και από εκεί. Ήταν μια στοχευμένη επιθετική ενέργεια εναντίον συνολικά του κινήματος της σκάφης σκουπιδιών στην πόλη, που εκείνη τη στιγμή, όπως προείπα, περνούσε την πιο όρημη περίοδο του, στοχεύοντας, αν θέλετε, στους πιο μεγάλους στόχους που είχε στοχεύσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Από αυτή την άποψη, ο Βασίλης είναι ένας νεκρός του κινήματος ενάντια στην κάφη σκουπιδιών, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αποδείχτηκε, δυστυχώς με τραγικό τρόπο, ότι τα συμφέροντα τα οποία συντάσσονται γύρω από την κάφη σκουπιδιών στην πόλη, εθνικά και ευρύτερα, προφανώς θα αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές αντιδράσεις σαν να βρίσκονται, σαν να διεξάγουν κοινωνικό πόλεμο. Και τελικά αυτό δείχνει, αν θέλετε, και τον ταξικό χαρακτήρα όλης αυτής της αναμέτρησης, σε αυτό το οποίο αναφερόμουν και προηγουμένως, ότι τελικά σε αυτή την διαδικασία δεν εντάσσεται η κοινωνία ως σύνολο ενιαία, αλλά προφανώς τα πιο ταξικά, καταπιεσμένα, εργατικά και νεολαίστικα κομμάτια εντάσσονται με όρους κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνθλιβής γύρω από το εν λόγω ζήτημα. Μετά λοιπόν αυτή τη μεγάλη καμπή, από ό,τι καταλαβαίνετε, περάσαμε μια μεγάλη περίοδο προσπάθειας ανάκαμψης. Βασικά στοιχεία του αγώνα αντικειμενικά γίνανε, πρώτον, η προσπάθεια υπεράσπισης των συντρόφων και των συναγωνιστών μας, οι οποίοι φορτώθηκαν μια σειρά δίκες, διώξεις κτλ. Και βέβαια η προσπάθεια δικαίωσης, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, της δολοφονίας του Βασίλη, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και τις αστυνομικές μεθοδεύσεις, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και τις πολιτικές επιλογές που πυροδότησαν αυτές τις μεθοδεύσεις, καταγγέλλοντας όμως και τον βασικό πολιτικό και κοινωνικό υποκινητή, που τελικά ήταν η ίδια η θεμελίωση της κάψης σκουπιδιών. Σε αυτή την πορεία, ενώ είπα και αρχικά ότι βρισκόμαστε σε περίοδο ύφεσης, κατορθώσαμε να κάνουμε πολύ σημαντικά γεγονότα για την πόλη. Δηλαδή, το 2021, αμέσως μετά την διαδήλωση στις 13 Ιούνιου, κάναμε πάλι μια μεγάλη και σημαντική διαδήλωση στην πόλη του Βόλου. Πέρσι το φθινόπωρο, πριν την έναρξη της δίκης των βασανιστών του Βασίλη Μάγκου, πάλι έγινε μια μεγάλη διαδήλωση στην πόλη του Βόλου, με συγκρουόμενη σώμα με σώμα με τις αστυνομικές δυνάμεις, κατορθώσαμε σε μεγάλο βαθμό να επανακαθορίσουμε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο της δίκης των βασανιστών του Βασίλη, γιατί ουσιαστικά πηγαίναμε σε μια δίκη παροδία, όπως αντιμετωπίζει γενικά το δικαστικό σύστημα και τα κέντρα εξουσίας όλες αυτές τις δίκες που αφορούν τον ξυλοδαρμό αγωνιστών του κινήματος. Και σήμερα, δρώντας ουσιαστικά στο κατεστραμμένο πλέον έδαφος που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες στην περιοχή μας, προσπαθούμε, όπως είπα και στην αρχή, να συνδέσουμε αυτόν τον καμβά και των κατάφορων περιβαλλοντικών συνεπειών που αφήνει πίσω της η λέλαπα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και να συνδέσουμε και τα κοινωνικά νήματα τα οποία ουσιαστικά μας κάνουν διαρκώς πεδίο
και εκμετάλλευσης και πειραματόζωα μεγάλων περιβαλλοντικών πειραμάτων, πολύ δε περισσότερο πειραματόζωα διαχείρισης πληθυσμών, ένα γεγονός δηλαδή που ειδικά τις περιόδους όξυνσης του κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών και ειδικά την εβδομάδα που μεσολάβησε μετά στις 13 Ιούνιου του 2020, το ζήσαμε στο πετσί μας, ζήσαμε ακριβώς τι σημαίνει κατεχόμενη πόλη από τις δυνάμεις της αστυνομίας, της εξουσίας, του κεφαλαίου κτλ. Και αν θέλετε με έναν τρόπο, αυτό το οποίο έγινε συνείδηση σε πολύ κόσμο εδώ στην πόλη, έγινε συνείδηση ότι μπροστά μας έχουμε μια τεράστια μάχη με πολύ μεγάλα κέντρα εξουσίας, και αυτό δεν το λέω για να μας αποθαρρύνει, ίσα ίσα το λέω γιατί ο πύχης αντικειμενικά του κινήματος ανεβαίνει εξαιρετικά ψηλά, και τελικά αυτό το οποίο διεκδικεί το μαχόμενο κομμάτι του κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών είναι να καθορίσει άλλους όρους ζωής για τις πόλεις στις οποίες ζούμε. Και τελικά αυτούς τους όρους ζωής να τους καθορίζουμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή τα δρόντα υποκείμενα των πόλεων αυτών. Τέλος, μια πολύ σημαντική πτυχή η οποία αναδείχθηκε μέσα στη διαδρομή του κινήματος ήταν η ανάγκη συντονισμού σε πανελλαδικό και σε πανθεσσαλικό επίπεδο μαχόμενων συλλογικοτήτων. Δηλαδή εμείς αυτό τον πειραματισμό τον επιλέξαμε πάρα πολλές φορές με πολύ καλά πετυχημένα αποτελέσματα στον τρόπο διεξαγωγής κινηματικών μεγάλων γεγονότων στην πόλη. Δεύτερον, κατορθώσαμε μέσω αυτής της διαδικασίας να εμπλέξουμε ευρύτερες συλλογικότητες και σκεπτόμενα κινηματικά υποκείμενα και να τα στρατεύσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή ο αγώνας ενάντια στην καύση σκουπιδιών πήρε πιο πλατιά κοινωνική έκταση και δεν αφορούσε απλά περιβαλλοντικές ομάδες, να το πω έτσι χοντρά. Και βέβαια άφησε το πολύ σοβαρό αποτύπωμα ότι δεν μπορούν σήμερα να υπάρχουν νικηφόρα κινήματα, κοινωνικές κατακτήσεις και ανατροπές, αν θέλετε, των σχεδιασμών της κυριαρχίας, χωρίς συντονισμούς μαχόμενων αγωνιστών, συλλογικοτήτων κτλ. Και αυτό, αν θέλετε, και ως τελευταίο παράδειγμα, έχει φανεί περίτρανα στην περιοχή της Θεσσαλίας, όλο αυτόν τον μήνα, τον οποίο παλεύουμε με τις λάσπες, τη φτώχεια και την εξαθλίωση που αφήνουν πίσω τους οι πλημμύρες, και με το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης το οποίο έχει εκφραστεί προς τις περιοχές της Θεσσαλίας και στις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται γύρω από το ζήτημα, αλλά και από την ένταξη μαχόμενων συλλογικοτήτων σε τέτοιου είδους συντονισμούς, γιατί, και κλείνω με αυτό, αν το ζήτημα της καύσης σκουπιδιών έχει αφήσει και αφήνει βαθύ το αποτύπωμά του στις κοινωνικές σχέσεις και στον αέρα της πόλης, το ζήτημα των πλημμυρών στη Θεσσαλία θα αφήσει πολύ πιο βαθιά αποτυπώματα, τα οποία θα συνδεθούν κιόλας πάρα πολύ άμεσα με όλες τις βουλές του κεφαλαίου γύρω από τις επιθετικές του σκέψεις για το ζήτημα το ενεργειακό, στο οποίο ούτως ή άλλως εντάσσεται το ζήτημα της καύσης σκουπιδιών, και της χειροτέρευσης των όρων ζωής, και για να το πω πολύ απλά, ουσιαστικά η πόλη μας και τα χωριά μας θα ξαναχτιστούν στο έδαφος των πλημμυρών με έναν πολύ πιο εχθρικό τρόπο από ό,τι ήταν δομημένας όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα το σύνθημα το οποίο προβάλαμε και εμείς ως συντονισμός συλλογικοτήτων όλο το προηγούμενο διάστημα, το λόγο για την πόλη μας, το λόγο για τα χωριά μας, τον έχουμε εμείς, στις νέες συνθήκες στις οποίες διαμορφώνονται, γίνεται πολύ πιο επίκαιρο και πολύ πιο αναγκαίο από την προηγούμενη περίοδο, που κάπως κατά κάποιο τρόπο ήταν και μια περίοδος προπαρασκευής όλων αυτών των σχεδιασμών που σήμερα αντιμετωπίζουμε σε πραγματικό χρόνο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και ό,τι χρειάζεται να διευκρινιστεί.
Εμείς ευχαριστούμε, Στάθη, για ακόμα μια εξαιρετική παρουσίαση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Θα κάνουμε έναν γρήγορο γύρο ερωτήσεων εφόσον υπάρχουν, αλλά ας ξεκινήσω εγώ πιασμένος από μια προφορά του λόγου σου σχετικά με την κινηματική δράση. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι για ίδιο όφελος ενδεχομένως στάσονται υπέρ της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται την καύση, μπορεί να δουλεύουν εκεί ή να έχουν κανονικούς ανθρώπους που να εργάζονται εκεί. Και για βιοποριστικούς ή άλλους λόγους να τάσσονται υπέρ. Οι υπόλοιποι, γιατί κάποια στιγμή μίλησε για χαμηλότερες κοινωνικά τάξεις που κάπως είναι σε ένα κενό σημείο. Πώς δημιουργείται η συνένεση, γιατί προφανώς το κίνημα θα έχει ακόμα μαζικότερες διαστάσεις αν δεν υπήρχε αυτή η συνένεση, η οπλή συνένεση ενός μεγάλου κομματιού της τοπικής κοινωνίας. Αυτή η συνένεση πώς δημιουργείται σε σχέση με ένα ζήτημα που έχει σαφείς επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους εννοώ. Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπα και πριν, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ δίκτυο το οποίο δουλεύει για λογαριασμό της Αγέτ Λαφάρς και επενδύει στο ζήτημα της λεγόμενης κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Δηλαδή, τι εννοώ. Η Αγέτ Λαφάρς με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, μην φανταστείτε φοβερά ποσά, παρόλα αυτά είναι ποσά τα οποία διαρκώς ανακυκλώνονται από τον τύπο, διαρκώς αναγράφονται ως ταμπέλες στην περιοχή κτλ. Χρηματοδοτούν μικροέργα, παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο στο Βόλο, χρηματοδοτούν παιδικές χαρές, φτιάχνουν κονδύλια για παιδιά απόρων στο Βόλο κτλ. Δηλαδή, πρώτον, θέλω να πω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη οικονομική διαδικασία, η οποία με μεγαλύτερο ή με μικρότερο βαθμό συνδέει υποκείμενα της πόλης με την υποτιθέμενη εντός πολλών εισαγωγικών κοινωνική αλληλεγγύη της εν λόγω εταιρείας. Δεύτερον, είναι πλατιά συνείδηση ακόμα και με τον κόσμο που μπορεί να συμφωνεί και στην καύση σκουπιδιών ή να είναι τέλος πάντων ουδέτερος, το ότι η καύση σκουπιδιών χωρίς το κλείσιμο του εργοστασίου δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και πάρα πολλοί κόσμος τελικά συνδέει αυτό το ζήτημα και σου λέει ότι σε μια πόλη που χάσαμε πολλά εργοστάσια ούτως ή άλλως για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως γιατί τα αφεντικά τους ψάχνανε πιο φτηνά εργατικά χέρια, δεν γίνεται να κλείσει ένα ακόμα εργοστάσιο, το οποίο προφανώς δεν απασχολεί τον κόσμο που απασχολούσε παλιότερα. Και αυτό έχει επίσης την σημασία του, δηλαδή κάποτε η ΑΓΕΤ μπορεί να είχε και πάνω από 1.500 εργαζόμενους, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 200 και οι περισσότερες θέσεις καλύπτονται από εργολαβικούς εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν στις χειρότερες και τις πιο εκμεταλλευόμενες σχέσεις εργασίας. Παρ' όλα αυτά αυτό το κοινωνικό επιχείρημα είναι πάρα πολύ βαθύ στην περιοχή του Βόλου και δίνεται πολύ μεγάλος αγώνας για να συντριβεί και για να σπάσει. Τρίτον, ο ρόλος που ανέφερα με έναν τρόπο και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Όπως πιθανά πολύ να γνωρίζετε, αυτό το στυλ εργοδοτικού συνδικαλισμού είναι μια μορφή κράτους. Είναι ένας βραχίωνας στήριξης ουσιαστικά της κρατικής πολιτικής. Από αυτή την άποψη, αυτό το πράγμα δημιουργεί συνείδηση, δημιουργεί σχέσεις και δημιουργεί και όρους εκβιασμού. Εγώ θα σας πω απλά ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πριν το δεύτερο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε ενάντια στην καύση σκουπιδιών, το Μάρτιο του 2019, το σωματείο της ΑΓΕΤ, αυτή που λέω εγώ ως εργοδοτικούς, έβγαλε αφισάκια τα οποία τα κουλούσε σε φιλικά προς αυτούς μαγαζιά της πόλης του Βόλου, με φωτογραφίες ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Βόλο ενάντια στο κίνημα στην καύση σκουπιδιών. Ουσιαστικά, πώς το λένε, δίνοντάς τους προσβορά σε όποιον θεωρεί ότι αυτοί οθύνονται για όλα τα δεινά της πόλης. Δηλαδή υπάρχει ένα δίκτυο, για να το ολοκληρώσω, τρομοκρατίας και εξαγοράς, χρηματοδότησης και φόβου, το οποίο δυστυχώς
συγκροτεί συνείδηση στην πόλη του Βόλου και δεν πρέπει να το προσπερνάμε ελαφρά την καρδία αυτό το πράγμα, η οποία για να σπάσει πρέπει να επανακαθοριστούν, αυτό που έλεγα και πριν στην τοποθέτησή μου, οι πολιτικοί στόχοι του κινήματος ενάντια στην καύση σκουπιδιών, και γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας επιμένουμε και συνδέουμε την καύση σκουπιδιών ουσιαστικά με το ζήτημα της ύπαρξης του εργοστασίου της ΑΓΕΤ, και λέμε ότι δεν μπορούν να πάνε και τα δύο μαζί. Δηλαδή, καύση σκουπιδιών και τερματισμός σημαίνει τερματισμός λειτουργίας της ΑΓΕΤ, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ωραία, ευχαριστούμε. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από τους παριστάμενους εδώ. Όχι. Ωραία, θα επισημάνω εγώ από τη μεριά μου. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό το ότι συζητάμε για ζητήματα ουσιαστικά περιβαλλοντικά που άπτονται της δημόσιας υγείας και τα συζητάμε με όρους ξύλου, καταστολής, τα συζητάμε με όρους μαφιόζικων μεθόδων αντί να μιλάμε για δημόσιες διαβουλεύσεις κτλ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε και γι' αυτό θέλαμε και αυτήν την τελευταία συνάντηση να την αφιερώσουμε σε τέτοιες πραγματικότητες γύρω μας. Στάθη, ευχαριστούμε πολύ. Και οι δύο μιλητές σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν στην περίπτωση, την ιδιαίτερα τραγική περίπτωση του Βασίλη του Μάγκου. Θα συνεχίσουμε με αυτή την περίπτωση. Είναι προφανώς από τις δραστηριότητες αυτές τις οποίες περιγράφαμε και θα επικεντρωθούμε λίγο στην καταστολή αυτή καθ' αυτή και τις συνέπειες, τις τραγικές συνέπειες που είχε στην περίπτωσή μας, να μάθουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Στάτη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Θέλεις να πεις κάτι για να κλείσουμε? Όχι, τίποτα. Απλά δεν μ' αρέσει, είναι λίγο άκουμψο. Απλά λόγω υποχρεώσεων πάρα πολλών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Βόλο, σε λίγο θα πρέπει να αποσυνδεθώ κι εγώ. Ναι, εντάξει, όχι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά. Να είστε καλά. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τον Βόλο είναι μια εξαιρετικά έτσι, και δύσκολη συγκυρία. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Γεια χαρά, γεια. Οπότε θα συνεχίσουμε με το τρίτο μέρος της σημερινής παρουσίασης, που θα είναι αφιερωμένο στην περίπτωση του Βασίλη του Μάγκου, της καταστολής και της τραγικής κατάληξης. Έχουμε μαζί μας τον πατέρα του Βασίλη, είναι ιδιαίτερη τιμή μας που σας έχουμε εδώ. Θα σας παραχωρήσω τη θέση μου εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω στην καταστολή για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν σκεφτόμασταν την περίπτωση των υπερασπιστών του περιβάλλοντος, η πρώτη περίπτωση που μας έρθει στο μυαλό ήταν αυτή. Ίσως πιο δύσκολη, μία από τις πιο τραγικές, αλλά νομίζω ότι είναι και αρκετά ταιριαστή για τους σκοπούς που θέλουμε. Καλημέρα.